Η συζήτηση σήμερα είναι πολύ καλή ευκαιρία και πολύ καλή συγκυρία να συζητήσουμε σοβαρά. Η τεχνική συμφωνία τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Έχουμε ένα μήνα για τα προαπαιτούμενα. Η συζήτηση για το χρέος συνεχίζεται. Σχεδόν έχει καταλήξει και ξέρουμε πώς θα είναι ποιοτικά η μεταμνημονιακή παρακολούθηση με το άρθρο 472. Έχω τον πειρασμό να απαντήσω και στην κυρία Γεννηματά και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και αξίζει να ακούσει αυτό που ζητάει η κυρία Γεννηματά, να κάνουμε μια συζήτηση για το μέλλον. Οπότε θα με συγχωρέσετε ότι δεν θα απαντήσω σε όλα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μειώθηκε η παραγωγικότητα, ενώ έπρεπε να ξέρει ότι είναι ένα κυκλικό φαινόμενο που έχει σχέση με την ύφεση. Δεν θα του εξηγήσω ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν για τις εκλογές το Γενάρη του 2015 και όχι του Σεπτεμβρίου. Δεν θα του εξηγήσω ότι οι ασκήσεις που κάνει η Κομισιόν, ότι τι θα ήταν η ανάπτυξη και πού θα έφτανε το ΑΕΠ. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ από το 2010 με τις προβλέψεις του Δουνουτού. Δεν θα του εξηγήσω ότι το επιτόκιο στην Ελλάδα κάπως έχει περαιστεί την τελευταία εβδομάδα και από τις συζητήσεις του Τραμπ με τους Ευρωπαίους, αλλά και το φαινόμενο στην Ιταλία. Δεν θα το συζητήσω ξανά όλα αυτά που έχουμε πει χιλιάδες φορές. Είναι χειρότερο το τρίτο μνημόνιο, δεν είναι χειρότερο, όχι εσείς κάνετε. Νομίζω ο κόσμος έχει ακούσει αυτά τα επιχειρήματα. Τα έχει ακούσει, τα ξέρει και θα κάνει τις αποφάσεις του. Αυτό που περίμενε εδώ ήταν να κάνουμε για το μέλλον, αν έχουμε εμείς καλύτερη στρατηγική ή έχετε εσείς καλύτερη στρατηγική, αν υπάρχουν συνθέσεις, δεν υπάρχουν συνθέσεις, τι μπορούμε να κάνουμε. Και διάβαζα, δεν θα πω ούτε και για την κυρία Γεννηματά τώρα για τα κατηγορώ της, τα 10 πόσο ήταν, που ήταν μια κακοποίηση του Ζολά για αυτούς και αυτές με περιορισμένη λογοτεχνική εγγραμματοσύνη. Δεν θα μπω σε αυτό το λούκι. Αλλά να σας πω εκτός αυτό ότι καθώς διάβαζα την αίτηση της κυρίας Γεννηματάς, που ήταν 3 σελίδες νομίζω, συγχρόνως διάβαζα το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού που για τον Γλαύκο Θρασάκη, που σας το προτείνω σε όλους και σε όλες. Και είχε μια εικόνα για αυτούς που είναι απομονωμένους, που είναι ένα φανάρι σε μια γειτονιά που έχει γίνει λαϊκή. Και πάει. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Περνάνε, τα αυτοκίνητα δεν περνάνε. Οι άνθρωποι περνάνε, δεν χρειάζεται να σταματήσουν. Το βλέπουνε, δεν το βλέπουνε, τους θυμίζει κάτι, δεν επηρεάζουν τίποτα. Έτσι μου θύμισε το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγή. Ότι περνάνε, γίνονται πράγματα, γίνονται συζητήσεις, γίνονται προτάσεις. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν τους, κανένα δεν χαμπάρι, ούτε αυτοί μπορούμε να επηρεάσουν, ούτε εμείς ξέρουμε τι θέλουν να κάνει. Και αυτό είναι λυπητερό. Γιατί είναι λυπητερό, σας καλώ να συζητήσετε, να διαβάσετε το άρθρο του Μουνχάου στο Financial Times, του Wolfgang Μουνχάου, καμία σχέση με τον άλλο Wolfgang, να διαβάσετε το άρθρο του στο Financial Times τη Δευτέρα, όπου λέει με τα γεγονότα της Ιταλίας ότι η ιστορία αποδεικνύει ότι αυτές οι φιλελεύθερες δημοκρατίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και των μεσαίων στρωμάτων, κάποια στιγμή, αν δεν κάνουμε κάτι, πάβουν να είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και άρα η πρόκληση που έχουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον είναι πολύ μεγάλο. Το στίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο πίσω, φταίτε, φταίτε, όχι εσείς φταίτε περισσότερο, όχι εσείς ακόμα περισσότερα, όταν είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα. Και έχουμε συνεχή ροή πληροφοριών για την οικονομία, έχουμε συνεχείς εξελίξεις
γιατί λέει ο κόσμος για την Ελλάδα, και έχουμε και συνεχείς εξελίξεις σε τι παρεμβάσεις κάνουμε και τι συνεχίζουμε να κάνουμε. Να πω μόνο λίγο για τα καλά νέα. Σας είχα πει στο προϋπολογισμό 10 καλά νέα, μετά κάποτε το Φλεβάρι άλλα 10 νέα, καλά νέα. Τώρα να σας πω λίγα ακόμα καλά νέα και επιπτώσεις αυτών των νέων. Μόνο τα καινούργια από την ομιλία μου το Φλεβάρι. Θα πρέπει αυτά να τα συσσωρεύσετε με αυτά που είπα το Φλεβάρι και είπα στο προϋπολογισμό. Αρχίζω με τον Εργάνη. Και αρχίζω εκεί γιατί είναι η ερώτηση από το κίνημα αλλαγής που υποτίθεται ότι είχε τρεις πυλώνες η σοσιαλδημοκρατία. Την εργασία, η αναδιονομή του εισοδήματος και το κράτος ευημερίας, το κοινωνικό κράτος, που σε αυτό βάζουμε και τα ΔΕΚΟ και θα συζητήσω και για τα ΔΕΚΟ και τι κάνουμε με το υπερταμείο. Από τα στοιχεία Εργάνη ξέρουμε ότι έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων τον Απρίλιο κατά 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η υψηλότερη επίδοση μήνα, όχι μόνο του Απριλίου, από τότε που έχουμε δεδομένα, δηλαδή τουλάχιστον 17 χρόνια. Το 55% είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η επίδοση ρεκόρ από τότε που έχουμε δεδομένα αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 155.000 θέσεις εργασίας για το διάστημα Γενάρη-Απρίλη. ΣΕΠΕ. Το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας στους κλάδους υψηλού ρίσκου παρουσιάζει σταθερή πτώση από 19,17% το 2014 στο 12,58% το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ. Άμεσες ξένες επενδύσεις που θεωρώ ότι θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό. Οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων το 2017 ήταν 3,6 δις. Παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 27,6 σε σχέση με το 2016, το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας, όχι της τριετίας, της δεκαετίας. Το Γενικό Εμπορικό Μετρό διαβάζουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2018 ανοίξαν 4.282 περισσότερες εταιρείες από όσες έκλεισαν. Οι νέες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ οι επιχειρήσεις που σταμάτησαν να λειτουργούν μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Οι εξαγωγές, η συνολική αξία των εξαγωγών στο τρίμηνο αυξήθηκε 13,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζύγιου στο τρίμηνο μειώθηκε 17,9%. Η βελτίωση των προσδοκιών. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία από το ΡΙΟΒΕ διαμορφώθηκε σε 103,4 έναντι 98,4 μονάδων πέρσι. Καταγράφεται άνοδος των επιμέρους δικτών σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Και θα μπορούσα να πω και άλλα στοιχεία. Αυτά δεν το λέμε εμείς για να πούμε ότι όλοι είναι καλά, ότι ένας κόσμος δεν υποφέρει. Ξέρουμε που πάμε, αλλά βλέπουμε μια τάση και θα θέλαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτή τη τάση. Στη τάση καλύτερη, που θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, Αλλά σε αυτή τη τάση να συζητήσουμε επιτέλους και να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των στοιχειών. Γιατί όχι μόνο δεν έγινε αυτό που προβλέπαν όλες οι εφημερίδες που σας υποστηρίζουν, που είπε και ο Πρωθυπουργός για τον κόφτη, όχι μόνο ήρθε εδώ το Δουνουτού και οι άλλοι θεσμοί και δεν ζητήσανε και ούτε μπαίνει θέμα να έρθει μπροστά το αφορολόγητο, αλλά επειδή ακριβώς τα νούμερα είναι αυτά που είναι, έχουμε και επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Όχι μόνο δεν έγινε η καταστροφολογία ότι θα έχουμε λιγότερο από ό,τι είχαμε, και αυτό το δημοσιονομικό χώρο εμείς αποφασίσαμε ένα κομμάτι να πάει στο λόγο προσλήψεων συνταξιοδότησης, να πάει ένα προς ένα από τώρα. Αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι με εμάς αυτό ή με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θέλουμε ένα δημόσιο τομέα που θα υπάρχουν αρκετοί γιατροί και δάσκαλοι και καθηγητές?
Θέλουμε να ξεφύγουμε από το θέμα των καθηγητών που δεν είναι μόνιμοι. Πάρτε μια απόφαση, να το ξέρουμε γι' αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι για την υγεία. Από το χώρο που έχει δημιουργηθεί, που θα υπάρχει 100 εκατομμύρια για την υγεία κάθε χρόνο επιπλέον. Και αυτό δεν εξαντλεί το χώρο που έχουμε. Και θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε όπου πρέπει. Είναι προτεραιότητα η παιδεία, είναι προτεραιότητα η υγεία. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη συζήτηση έπρεπε να κάνουμε. Και όταν διάβασα το κείμενο της κυρίας Γεννηματάς, αυτό νόμιζα ότι ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι φεύγουμε από το πρόγραμμα. Και γι' αυτό εμείς λέμε να έχουμε μια ατζέντα ανάπτυξης. Ξέρουμε, δεν ξέρω τι δεν ξέρετε, ότι διαπραγματευόμαστε με τους θεσμούς. Δεν ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε μια ενισχυμένη παρακολούθηση και όχι μια προληπτική γραμμή πίστοσης. Ότι σε αυτή την προληπτική γραμμή πίστοσης θα υπήρχαν και πρόγραμμα. Και εδώ δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μην πηγαίνουμε μπροστά? Άρα πάμε στην ανάπτυξη. Στο βασικό μας πυρήνα που θα ήταν διαφορετικό, και εδώ πρέπει να το κίνημα αλλαγής να τοποθετηθεί. Είδατε, διορθώνω αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά, ότι έχει ο κύριος Τσίπρας μονομερή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νιώθετε άσχημα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να είναι στο κέντρο της ανάπτυξης ο κόσμος της εργασίας. Και ξέρετε πώς το σηματοδοτούμε εμείς σε αυτό το σχέδιο? Δεν είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο που λέει η ανάπτυξη θα έρθει με αυτούς τους φορείς, με αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και οι λοιπές διατάξεις είναι για την κοινωνία. Όχι. Όταν το διαβάσετε θα δείτε ότι η εργασία είναι στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Και για τις συλλογικές συμβάσεις, και για τον κατώτατο μισθό, και για την καταπολέμηση της αδύνατης εργασίας. Αυτά μπαίνουν στο κομμάτι που είναι η ανάπτυξη. Δεν είναι μια μετασκέψη, όταν θα μεγαλώσει η πίτα, τότε θα υπάρχει και ο κόσμος της εργασίας. Σε αυτό έχετε θέση, σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί παγκοσμίως γίνεται μια συζήτηση. Υπάρχουν αυτοί που λένε πρώτα μεγαλώνει η πίτα και μετά τη μοιράζουμε. Και είναι άλλοι που λένε ότι αυτά πάνε μαζί. Δεν υπάρχει να μεγαλώσουμε την πίτα και μετά να το μοιράσουμε. Είναι μια ιδεολογική αντιπαράθεση. Εσείς την κάνετε αυτή την ερώτηση. Εσείς έχετε απάντηση σε αυτό? Και έχετε απάντηση όταν λέτε ότι μπορούμε να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία και μπορούμε να πάμε και με το ΣΥΡΙΖΑ με τις εκλογές? Δηλαδή θα είσαστε και με την πίτα να μεγαλώσει και μετά να τη μοιράσουμε, και με την πίτα να μεγαλώσει και να τη μοιράσουμε μαζί? Πώς είναι να το καταλάβω δηλαδή τι ακριβώς λέτε? Πάμε μετά στο αναπτυξιακό σχέδιο. Είναι αλήθεια ότι το αναπτυξιακό σχέδιο έχει δεσμεύσεις. Έχει δεσμεύσεις. Γιατί εμείς δεν είμαστε κουτοπόνηροι. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Δεν θέλαμε δηλαδή να παρουσιάσουμε αυτό που λέτε ότι παρουσιάζουμε, μια έκθεση ιδεών, να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο και μετά η Υπουργός Εργασίας ξαφνικά τον Οκτώβριο να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς λέμε τι θέλουμε να κάνουμε, για να το ξέρουν όλοι. Και εσείς και οι Ευρωπαίοι και τα κράτη-μέλη και οι αγορές. Άλλοι θα σου αρέσει περισσότερο, σε άλλους θα αρέσει λιγότερο. Αλλά όλοι θα ξέρετε. Αυτή την έννοια έχει η αυτοδέσμευση. Η αυτοδέσμευση είναι να καταγράψουμε μια πορεία που όλοι ξέρουν περίπου τι θα γίνεται. Βεβαίως, αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο θα πάρουμε και ιδέες, θα έχουμε και προτάσεις. Έτσι κι αλλιώς είναι αποτέλεσμα των περιφερειακών συνεδρίων και έχουμε ακούσει ή θεσμούς σαν την ΟΚΕ. Έχουμε ήδη πάρει υπόψη την κοινωνία, γιατί όταν λέμε εμείς ότι η ανάπτυξη είναι για τους πολλούς, δεν είναι μόνο ως αποτέλεσμα, ως αντικείμενα, αλλά και ως υποκείμενα
που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Και βεβαίως υπάρχει και πράγματα που κάναμε, μεταρρυθμίσεις που κάνουμε, μεταρρυθμίσεις που είναι υπό υλοποίηση και μεταρρυθμίσεις που θα συνεχίσουμε σε τρεις θεσμούς, σε τρεις περιοχές μάλλον, δύο από αυτούς που ήταν το ίδιο που είπε και στα σημεία που είπε η κυρία Γεννηματά. Δηλαδή, στη δικαιοσύνη είναι ο ένας πυλώνας, δεύτερο να είναι πιο γρήγορη η δικαιοσύνη, στη γραφειοκρατία και τρίτον στο περιβάλλον το επιχειρηματικό που έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και θα συνεχίζει να έχει περισσότερη δουλειά. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο? Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Ότι βγαίνει από τη θεωρία του Gestalt, ότι το σύνολο είναι περισσότερο από το άρθισμα το επιμέρους μερών. Με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί δημιουργεί για πρώτη φορά θεσμούς που έχουν την ικανότητα συλλογικής σκέψης. Δηλαδή, στην οχταετία του κυρίου Σιμίτη, όταν άρχιζε να μπούμε στην ΟΝΕ και μετά στην ΟΝΕ και αρχίζαμε και χάναμε ανταγωνιστικότητα και αρχίζαμε να υπάρχει αποβιομηχανιοποίηση, δεν υπήρχε αυτή η συλλογική σκέψη. Η δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης των προβλημάτων. Το βλέπαν οι οικονομολόγοι, το παρατηρούσαν οι οικονομολόγοι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν μπορεί να είναι το αναπτυξιακό μοντέλο μόνο στο φτηνό χρήμα και σε μεγάλα έργα, ότι η αποβιομηχανοποίηση θέλει συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτή η συλλογική σκέψη που βάζει διάφορους θεσμούς και διάφορους φορείς και διάφορα υποκείμενα να συζητάνε, είναι κυρίαρχο σε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Και θα το διαβάσετε και να το δείτε. Ο δεύτερος τρόπος με το οποίο είναι ολιστικό το σχέδιο, είναι ολιστικό γιατί κάπως τα πράγματα πρέπει να δέσουν. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν τα μεγάλα έργα και τα δίκτυα και οι μεγάλες επενδύσεις. Αλλά πώς συνδέονται αυτά με μια χώρα που έχει κατά πλειοψηφία μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δίνει απαντήσεις αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Όπως δίνει απαντήσεις από πού θα είναι η χρηματοδότηση για να μπορεί, όταν γίνεται ένα έργο, να μπορεί να συνδεθεί με τοπικούς παραγωγούς που θα προσφέρουν και αυτοί προϊόντα για να ζήσει η τοπική κοινωνία. Αυτό εννοούμε εμείς ένα ολιστικό σχέδιο. Και γιατί κατηγορώ το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ ότι έχουν μείνει πίσω πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο? Έχετε διαβάσει το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου? Τι λέει? Πώς συνδέεται? Έχει ένα στρατηγικό σχέδιο που το κάνει ο Υπουργός Οικονομικών, που πρέπει να το πάρει υπόψη το Ταμείο και πάνω σε αυτό να φέρει τις προτάσεις τους για τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων? Το έχετε δει? Και πώς μετά σε ένα άλλο επίπεδο υπάρχουν μηχανισμοί συντονισμού με τα υπουργεία που επιβλέπουν? Δηλαδή, μιλάτε εσείς ακόμα για τα 99 χρόνια που έχουμε βάλει υποθηκεύση και δεν βλέπετε τις αλλαγές που έχουν γίνει? Ξεχνάτε ότι στο Ταϊπέδ εσείς για να πάρετε δάνειο είπατε να το πουλήσουμε? Δεν βλέπετε ότι τώρα υπάρχει ένα υπερταμείο που έχει στόχο την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων? Αυτό θα βοηθήσει πολλαπλά την ελληνική οικονομία. Θα βάλει αυτές τις επιχειρήσεις να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να μπορεί να παράγουν νέες υπηρεσίες, να μπουν στο κύκλωμα της νέας τεχνολογίας. Αυτό είναι το σχέδιο, μέσα στο στρατηγικό σχέδιο που έχει για το υπερταμείο. Θα συνεχίσετε να μην έχετε άποψη για το ΔΕΚΟ? Τι θέλετε να μας πείτε? Ότι ήταν πολύ καλά η επίβλεψη των ΔΕΚΟ και πριν από το 2008-2009 υπήρχε στρατηγικό σχέδιο για τα ΔΕΚΟ να αναβαθμιστούν και είχαν σημαντικό ρόλο? Τα είχατε ξεχάσει τα ΔΕΚΟ? Δεν υπήρχε πελετειακό σύστημα στο ΔΕΚΟ που βάζετε? Και εδώ βλέπω και μερικούς συγκεκριμένα που βάζατε ανθρώπους σε αυτά τα ΔΕΚΟ. Ή μόνο εγώ το ξέρω αυτό? Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας για το στρατηγικό σχέδιο για το Ταμείο? Είναι αυτό που θέλουμε? Θα βοηθήσει τον καταναλωτή? Θα βοηθήσει τους εργαζόμενους? Θα βοηθήσει την οικονομία? Αυτή τη συζήτηση περίμενα. Γιατί μπορεί να έχετε δικαιολογία, και σωστά έχετε δικαιολογία, ότι αργήσατε να δείτε το στρατηγικό, το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης.
Αλλά δεν έχετε την ίδια δικαιολογία για το στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου. 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε την ίδια δικαιολογία, γιατί αυτό το στρατηγικό σχέδιο μακριβώς τι θέλει να κάνει με τις ΔΕΚΟ και πώς θα αναβαθμιστούν, χωρίς καμιά υποχρέωση για να τις πουλήσουμε. Είναι εκεί και μπορεί να τη δείτε. Και να κάνετε σχόλια ότι μπορεί να είναι καλύτερο. Άκουσα ένα σχόλιο της κυρίας Γεννηματάς που χρειάζεται σκέψη. Αυτή θα ήταν μια συζήτηση. Και αντί αυτού, τι έχουμε, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στις εκλογές. Και τσακώνεστε. Νομίζω σας κατηγορήσαν ότι είσαστε πολύ μετριοπαθείς. Δεν ξέρω αν είναι. Αυτό κατάλαβα εγώ, αλλά αυτό θα το βρείτε μεταξύ σας. Να είναι τώρα οι εκλογές. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν δημιούργησαν το χρέος. Το ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησε κανέναν όταν έφερε το Δουνουτού και έκανε το πρώτο μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν υπέγραψαν το δεύτερο μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησε κανέναν όταν το 2011 υπέγραψε πλεονάσματα άνω το 6% για μετά το 2014. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν στο δεύτερο μνημόνιο είχαν προβλέψεις για πλεονάσματα άνω το 3,5% μέχρι το 2030. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν το 2014 άδειαζαν τα ταμεία και δεν έκλειναν το δεύτερο πρόγραμμα για να υπονομεύσουν την επόμενη κυβέρνηση, ελπίζοντας σε αριστερή παρένθεση. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μας λένε ότι δεν έχουμε νομοποιήσει. Να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο που εσείς τη βάλατε. Να ρυθμίσουμε το χρέος που εσείς δημιουργήσατε. Να ανεβάσουμε το κατώτατο μισθό που εσείς το μειώσατε. Να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις που εσείς τις καταργήσατε. Αυτό μας λέτε, ότι δεν έχουμε νομοποίηση. Και τέλος, για την κυρία Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάω για όλο το κίνημα αλλαγής. Είσαστε αδύνατοι γιατί δεν ξέρετε τι πιστεύετε. Αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία σας. Δεν ξέρετε τι πιστεύετε. Εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κερδίζεις μόνο επειδή ξέρεις τι πιστεύεις. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να ακούς. Πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να βάζεις νερό στο κρασί σου. Αλλά είναι αναγκαίος όρος να ξέρετε τι πιστεύει κανείς. Και μια δύναμη που λέει «Δεν με νοιάζει, θα δω μετά από τις εκλογές αν θα πάω από εδώ ή πάω από εκεί», δεν ξέρει τι πιστεύει και αυτό θα συνεχίζει να είναι η αδυναμία σας. Το λόγο έχει ο Γενικός.